της υποψηφιότητάς μου, αποφάσισα να μην διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου, οι οποίοι για πολλά χρόνια με τίμησαν με τη στήριξή τους. Ομολογώ ότι η εξέλιξη αυτή με προσβάλλει και με αδικεί, αφού δεν αισθάνομαι ότι υπέχω κάποια πολιτική ή άλλη ευθύνη την οποία οφείλω να αναδεχθώ. Προέχει ωστόσο η παράταξη και κυρίως το συμφέρον του τόπου, καταλήγει ο κύριος Μαγκίνας. Νεότερα για τα ψηφοδέλτια δεν υπάρχουν προς το παρόν. Εκτιμώ πως στα επόμενα δελτία θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και κυρίως πόσοι θα λείπουν από αυτά. Να δούμε, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην εκδήλωση γυναικών της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε στη συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καταλογίζοντάς του ότι επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες απουσία σχεδίου, υποσχέσεων, λαϊκισμού και άκρας ανευθυνότητας. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής χαρακτήρισε αόριστα και ανέφικτα τα μέτρα που πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την έξοδο από τη διεθνή οικονομική κρίση και έκανε λόγο για εξωπραγματικές παροχές. Υπόσχονται αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Πόσο όμως? Όταν ο πληθωρισμός είναι κάτω από το 1%, τι ακριβώς εννοούν? Να τις φτάσουν στο 1% ή στο 1,5%? Ο χαμηλόμισθος πόσα θα έπαιρνε σε μια τέτοια περίπτωση? 100, 150 ευρώ το χρόνο? Ξέχασαν ότι φέρω σπίτι 500 ευρώ? Αν μιλούν για μεγαλύτερη αύξηση, ποια είναι αυτή η μεγαλύτερη αύξηση? Ποιοι ευνοούνται και ποιοι πληρώνουν? Έως πρόσφατα αμφισβητούσαν το Ταμείο Εγκυοδοσίας και στρέφονταν κατά του πλαισίου για τη ρευστότητα στην οικονομία. Τώρα εκείνα που κατεψήφισαν, εκείνα που πολέμησαν, γίνονται βάση υποσχέσεων. Πού είναι η συνέπεια? Ποια είναι η αξιοπιστία που τους απέμεινε? Μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση διεθνών ενεργειακών συμφωνιών. Τι πραγματικά σκέφτονται για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη? Ποιον εξυπηρετεί αυτή η αναμόχλευση? Τι συμβαίνει? Εμφανίζονται έτοιμοι να επανακρατικοποιήσουν την Ολυμπιακή, τον ΟΤΕ. Από πού θα βρουν τους πόρους? Ποια αξιοπιστία εκπέμπουν στη διεθνή κοινότητα? Η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε σαν στόχο την παραπλάνηση των πολιτών, είπε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με απλόχερες παροχές. Περίμενα βέβαια την αοριστία, τις γενικολογίες, τα ευχολόγια. Όμως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα ξεπερνούσε κάθε όριο στην κατεύθυνση αυτή. Η απουσία οποιοδήποτε σοβαρού μέτρου οικονομικής πολιτικής αποδεικνύει πως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη συστράτευση όλων προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει και αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Όλες και όλοι στην πρώτη γραμμή. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση. Μαζί θα αλλάξουμε αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Μαζί θα μεταρρυθμίσουμε αυτά που πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Μαζί θα κερδίσουμε τη νέα προοπτική. Είμαι μαζί σας μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Προσιλωμένος στον αγώνα για τα κοινά μας οράματα. Αποφασισμένος να δικαιώνω τις προσδοκίες σας. Αποφασισμένος να κάνουμε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας νίκη απέναντι στη διεθνή κρίση. Νίκη για την Ελλάδα. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο, όπου το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη, ενώ θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. Ο Διονύσης Μποτώνης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Διονύση. Ειρήνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο. Σε αυτά το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση προς τιμή του Γιάννου Κρανιδιώτη, η οποία διοργανώνεται από το ΙΣΤΑΜΕ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αείμνηστος πολιτικός Γιάννος Κρανιδιώτης υπήρξε στενός
Κάτι και φίλο του Γιώργου Παπανδρέου. Πριν από αυτή την εκδήλωση, ο πρόεδρο του Πασόκ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, κύριο Δημήτρη Χριστόφια. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, ικανοποίηση επικρατεί στην υποκράτηση με παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στη ΔΕΘ. Η διαφορά ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Καραμαλή σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ είναι συντριπτική υπεροχή του Γιώργου Παπανδρέου, λένε στην υποκράτηση. Και στην ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις και στη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος Πασόκ έδωσε με σαφήνεια το στίγμα της νέας διακυβέρνησης του κόμματός του, εφόσον φυσικά κερδίσει στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, και είπε με σαφήνεια σε ποιους τομείς θα εστιάσει την προσοχή του. Ενώ τέλος, σε ό,τι αφορά τα όσα λέει η Νέα Δημοκρατία περί δανεισμού και άλλων οικονομικών μεγεθών, το Πασόκ υπενθυμίζει ότι φέτος η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε 20 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι στον προϋπολογισμό υπήρχε η συγκεκριμένη διατύπωση, ενώ προσέθεσε στο δημόσιο χρέος 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Παπανδρέου. Ναι, θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Μία από αυτές για την οποία σιωπά η κυβέρνηση είναι όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Υπάρχουν τεράστιες σπατάλες πελατειακής φύσης. Σας δίνω παραδείγματα. Υπάρχουν σπατάλες όταν έχουμε 31 δισεκατομμύρια ανίσπρακτους φόρους. Έχουμε πάνω από 400 επιτροπές, τις οποίες δημιούργησε τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση, που κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να έχει κοστίσει τον ελληνικό λαό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάφοροι κομματιστάγοντες που παίρνουν μισθούς σε διάφορες επιτροπές που δεν έχουν καμία μα καμία δουλειά. Από ένα δις χρέη, 6 δις χρέη. Όσα έχει ονομάσει τα νοσοκομεία μας άνδρο διαφθοράς. Έχω πάει στο Τρισέ, έχω πάει στον Παρόζο, έχω μιλήσει με τον Αλμούνια, έχω μιλήσει με πολλούς άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα το οποίο εμείς καταθέσαμε είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Ο τραπεζικός κόσμος και οι τράπεζες στη χώρα μας να αναπροσανατολιστούν, να στηρίξουν την ανάπτυξη και να συμβάλλουν σε μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Αν υπάρχουν παρανομίες, βεβαίως δεν θα τις επικυρώσουμε, αλλά για νόμιμες προσλήψεις δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύσεων. Θα συνεχίσουμε τις προφάσεις και τον ίδιο δρόμο, τον ίδιο κατήφορο, ή θα πάρουμε αποφάσεις για να βάλουμε τη χώρα μας σε μια πορεία εθνικής ανάτασης. Θέλουμε πραγματικά η αυριανή κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, αλλά όλων των Ελλήνων επειδή θα βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές, τις οποίες έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη διαβούλευση, την αλληλεγγύη. Όταν παίρνει κανείς πλειοψηφία, είναι πλειοψηφία. Με αυτήν κυβερνά. Είναι εντολή του λαού να κυβερνήσει. Εμείς με το πρόγραμμά μας πιστεύω θα διαμορφώσουμε στην κοινή γνώμη μια ευρύτερη πλειοψηφία. Μια ευρύτερη πλειοψηφία συμμαχιών, αλλά πιστεύω ότι και στην προεκλογική περίοδο θα διαμορφώσουμε και τη δυναμική. Διαμορφώνουμε τη δυναμική ώστε να έχουμε και ισχυρή πλειοψηφία αυτοδυναμίας που χρειάζεται ο τόπος για να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, μια κυβέρνηση ισχυρή για να πάρουμε πράγματι τις απαραίτητες αποφάσεις. Είπα, θα είναι δύσκολες αποφάσεις, θα είναι αποφάσεις όμως και δίκαιες. Μιλάμε για μικρότερο σχήμα, λιγότερους υπουργούς και πιο αποτελεσματικό υπουργικό συμβούλιο. Συλλογικό υπουργικό συμβούλιο. Εγώ δεν είδα παρακουβέντες σε κάποιο σουβλατζίδικο σε ό,τι αφορά αυτά τα κέντρα του κύριου Καραμαλή. Εγώ δημοκρατικά εκλεγόμενος 2 φορές στην ηγεσία αυτού του κόμματος έθεσα αυτά τα προβλήματα και αυτό το οποίο
είναι να λειτουργούμε με καθαρούς κανόνες. Όχι παρασκηνιακά, όχι εξωθεσμικά. Έχουμε όλοι ρόλο, όλοι έχουν ρόλο, αλλά οι ρόλοι είναι καθαροί, ξεκάθαροι και οι σχέσεις καθαρές. Αυτό είναι που πιστεύω, αυτό είναι το δημοκρατικό, αυτό είναι που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας, αυτό είναι που θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο πολιτικό μας σύστημα. Εγώ θα ήθελα τον κύριο Κώστα Σιμίτη στη Βουλή. Σέβομαι τη δικιά του απόφαση. Όπως σέβομαι και τιμώ το έργο του, είναι ένα ανεκτίμητο έργο για τη χώρα μας, στις θητείες του ως Πρωθυπουργός, και είναι ένα αξιολογότατο στέλεχος και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Το ψηφοδέλτιο του επικρατείας για μένα είναι η ευθύνη μου. Αυτή είναι η ευθύνη μου σήμερα και αύριο, και με αυτό το γνώμονα παίρνω αποφάσεις, το γνώμονα την επόμενη των εκλογών να έχω μια μάχημη ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα θα σηκώσει τα μανίκια, είτε είναι στη Βουλή, είτε είναι στην κυβέρνηση, για να προχωρήσει μπροστά ο τόπος. Ο ελληνικός λαός θα περίμενε εξηγήσεις από ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που συστηματικά δεν ήθελε εξηγήσεις, δεν ήθελε διαφάνεια, δεν ήθελε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία. Δεν τιμά την Ελλάδα. Δεν τιμά την Ελλάδα να είναι ο ανακριτής κατηγορούμενος, να είναι οι κατηγορούμενοι στο εξωτερικό και εμείς να ερμηνεύουμε στοιχομηθείες από το υπερπέραν. Ήμασταν η κυβέρνηση που ξεκίνησε τον Μπουργκά σε Αλεξανδρούπολη. Έτσι όπως πάει, πολύ πιθανά θα είμαστε εμείς η κυβέρνηση που θα ολοκληρώσει τον Μπουργκά σε Αλεξανδρούπολη. Αυτό δεν σημαίνει, και είναι, άρα λοιπόν είναι βούλησή μας να προχωρήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαπραγματευόμαστε συνεχώς κατά διάρκεια της εφαρμογής των συμφωνιών. Θέλουμε η Τουρκία να έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Θέλουμε να της δώσουμε την δυνατότητα να γίνει πλήρες μέλος με όλα τα δικαιώματα. Για να γίνει αυτό θέλουμε και απαιτούμε να εκπληρώσει και όλες τις υποχρεώσεις της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εγκατέλειψε το ΒΕΤΟ. Εγώ δεν το έχω εγκαταλείψει. Και εγώ θα διαπραγματευτώ για τα συμφέροντα της χώρας. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων αντιπολίτευσης μετά τη συνέντευξη τύπου του κ. Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος εξαπέλυσε βέλη κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα ως ανεφάρμοστο, ενώ ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μάκης Μαΐλης κατηγόρησε τον Γιώργο Παπανδρέου για αντιλαϊκή επίθεση. Ο Γιάννης Δραγασάκης έκανε λόγο για λιτότητα και ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ για ανέξοδες υποσχέσεις. Για εξωπραγματικές προτάσεις αναφορικά με το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον Γιώργο Παπανδρέου ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Πρόγραμμα ανεφάρμοστο, που αν γινόταν ποτέ πράξη, θα κόστιζε σε περίοδο κρίσης πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που δεν υπάρχουν. Δεν το λένε, δεν το ομολογούν, αλλά θα δανειστούν. Αν ποτέ γίνουν κυβέρνηση, θα δανειστούν πολύ, αυξάνοντας απερίσκεπτα και το έλλειμμα και τους φόρους, επιβαρύνοντας τους Έλληνες για πολλές γενιές. Η λογική τους είναι μία. Να πάρουν την εξουσία και βλέπουνε. Δεν θα τους κάνουν τη χάρη. Για αντιλαϊκή επίθεση του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο περισσός, για τριετές πρόγραμμα λιτότητας ο ΣΥΡΙΖΑ και για πολλές υποσχέσεις δίχως αντίκρισμα ο Γιώργος Καρατζαφέρης από την Εύβοια. Τα περί παροχών του ΠΑΣΟΚ είναι απάτη. 30-50 λεπτά αύξηση στο μεροκάματο, μείωση των συντάξεων, καμιά αύξηση στη φορολογία των εταιριών, ούτε τον ΦΠΑ δεν θέλει να μειώσει, διατήρηση των 5 χρόνων αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών. Είναι μερικά που υποσχέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου που συνιστούν τη νέα αντιλαϊκή επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί δυστυχώς άλλο δρόμο. Είναι ο ίδιος δρόμος της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της αύξησης ανεργίας. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τριετές πρόγραμμα λιτότητας μέσα σε ένα περιτύλιγμα ωραίων φράσεων χωρίς αντίκρισμα. Ο κ. Παπανδρέου με αυτά τα οποία είπε ετοιμάζεται.
πιάσει το χρέος της ελληνικής οικογένειας και να κοστάει 80.000. Χρειάζεται πιο επιμελημένη δουλειά. Τα θα τα έχουμε ακούσει σε 3 γενιές Παπαδρέου. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το εργοστάσιο της Εθνικής Ηθοποιίας στο ΕΓΑΛΕΟ επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η Αλέκα Παπαρίγα συζήτησε με τους εργαζόμενους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τόνισε ότι έρχεται θύελα αντεργατικών μέτρων στα οποία οι εργαζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν με συνειδητή ψήφο αντίδρασης που θα ενδυναμώσει το ΚΚΕ και το κίνημα. Ας παρακολουθήσουμε τη δήλωση της κυρίας Παπαρίγα. Να γίνει κάτι το διαφορετικό σε αυτές τις εκλογές. Θα πάμε μια από τα ίδια. Κάποιοι δηλαδή να φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνουν στο Πασόκ, κάποιοι από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει οι ορατές διαφορές προς τον ριζοσπαστισμό να είναι λίγες. Στις εκλογές έγινε κάτι το διαφορετικό. Αλλά δυστυχώς πήγε χαμένο. Η εκλογική μάχη θα μοιραστεί ανάμεσα σε αυτούς που λένε προτιμώ τον έντιμο Καραμαλή που μου είπε την αλήθεια και τάχα δεν με κοροϊδεύει. Αλλά προτιμώ αυτόν και δεν θέλω τον Παπανδρέου που δημαγωγεί, γιατί έτσι δίνεται η μάχη. Ή θα πει προτιμώ τον Παπανδρέου που μου δίνει τα 10 ευρώ το μήνα από τον Καραμαλή που δεν μου τα δίνει. Αν πάμε σε αυτή τη λογική, θα πάμε πολύ πίσω και θα βρεθεί ο λαός εντελώς ανέτοιμος. Τα αναπάντητα ερωτήματα από τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Γιώργου Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέδειξε σε συνέντευξη τύπου αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του συνασπισμού χαρακτήρισε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όχι ταυτόσιμες, αλλά συμπληρωματικές με τις ομοιότητες, ωστόσο να είναι επικυρίαρχες. Κατηγόρησε για τα δύο κόμματα εξουσίας για συσσωρευμένο έλλειμμα αξιοπιστίας και έκανε λόγο για μια προγραμματική ατζέντα που μπορεί να διασφαλίσει μια ισχυρή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ερωτηθείς και πάλι για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε πως δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, καθώς το προγραμματικό χάσμα που χωρίζει τους δύο χώρους είναι τεράστιο. Όσο και αν γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια από μερίδα των μέσων ενημέρωσης να κάνουμε το ψάρι κρέας, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και η αλήθεια είναι ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης παρουσίασαν προγράμματα σκληρής λιτότητας που ρίχνουν το κύριο βάρος της κρίσης στους οικονομικά ασθενέστερους και ενισχύουν τις ανισότητες στη διανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των δυνάμεων του κεφαλαίου, όπως ακριβώς αξιώνουν κύκλοι της αγοράς και όπως επιβάλλει το σύμφωνο σταθερότητας. Βεβαίως υπήρξε διαφορά ανάμεσα στους δύο. Η διαφορά ήταν ότι ενώ ο κύριος Καραμανλής παρουσίασε το πακέτο των κοινωνικά ανάλγητων μέτρων χωρίς περιτύλιγμα, ο κύριος Παπανδρέου προσπάθησε να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα με περιτύλιγμα συμπόνιας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα για τα 9 χρόνια από την ίδρυση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού θα παρουσιάσει τους υποψηφίους του κόμματος στη Νότια Ελλάδα. Το πρωί ο κύριος Καρατζαφέρης παρακολούθησε τη λειτουργία στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου στο Εγάλεο για την εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί στο εργοστάσιο της Εύγα στην Ιερά Οδό, στο Εγάλεο, κοντά στη Γεωπονική Σχολή, επιτόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν θέσει την φωτιά υπό έλεγχο. Την εικόνα που επικρατεί θα μας μεταφέρει ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο, λοιπόν, εκτεθεί η μεγάλη πυρκαγιά ύστερα από πολύ ωριμάχη των πυροσβεστών. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Εκείνη την ώρα, οι τρεις πρώτοι εργάτες που έφεραν στο κτίριο προσπάθησαν να τις σβήσουν και ένας από αυτούς τραυματίστηκε στο χέρι από σπασμένο τζάμι. Η φωτιά μέσω μιας φυσούνας επεκτάθηκε στην αποθήκη του εργοστασίου έκτασης 4.000 τετραγωνικών. Ο υπότιτλος βέβαια αφορά το επόμενο θέμα που θα μας πεις, Νίκο, το εργατικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς. Σε ακούω να ολοκληρώσεις. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Τέθηκε υπό έλεγχο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η διοίκηση του εργοστασίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Να πάμε τώρα στο εργατικό δυστύχημα που έγινε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στην κάτω Κηφισιά. Εκεί δύο αλλοδαποί εργάτες ιδιωτικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες για λογαριασμό της ΕΙΔΑ προσπαθούσε να συνδέσει το βότρο του.
περικού σταθμού Κηφισιάς με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της εταιρείας. Οι εργάτες μέσα στο φρεάτιο πιθανότητα από τις αναθυμιάσεις έχασαν τις αισθήσεις τους, αναστήθηκαν από τους πυροσβέστες σε λιπόθυμη κατάσταση. Στο ΚΑΤ διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την κατάρρευση της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός σταθμό για την παγκόσμια οικονομία, όπως αποδείχθηκε. Από τότε, το κουβάρι των εξελίξεων παρέσυρε όλες τις χώρες του κόσμου στη δίνη της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης από την ύφεση του 1930. Σύμφωνα με έρευνα του BBC, οι πολίτες τάσσονται σε μεγάλο ποσοστό υπέρ της κυβερνητικής παρέμβασης στην οικονομία. Το τι έγινε και τι πρέπει ακόμη να γίνει αποτιμούν και αναλύουν πολίτες και πολιτικοί κατά την πρώτη επέτειο της κατάρρευσης της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες, της μεγαλύτερης χρεοκοπίας στην αμερικανική ιστορία. Bankruptcy in US corporate history. The world's fourth largest investment bank, Lehman Brothers, collapsed one year ago, amid the worst economic crisis since the Great Depression. Σύμφωνα με τους πολίτες, δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά και σύμφωνα με τους πολιτικούς, πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν. Έρευνα του BBC σε 20 χώρες δείχνει πως το 67% των πολιτών θέλει μεγαλύτερο κυβερνητικό έλεγχο στην οικονομία, ενώ το 60% θέλει επιπλέον δαπάνες για την ενίσχυση της οικονομίας. Στην καρδιά της Wall Street σήμερα, ο Μπαράκ Ομπάμα τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στους κανόνες που διέπουν την οικονομική αγορά. There have been no real permanent changes of any kind. We're still not regulating derivatives. We're still not regulating credit default swaps. We still don't have permanent changes in the amount of capital that banks are required to keep on their books. And so, at least with the situation the way it is right now today, a situation like this could arise again under certain circumstances. Αναλυτές εκτιμούν πως οι ίδιες τράπεζες που έλαβαν εκατομμύρια δολάρια από τους φορολογουμένους για να σωθούν, ποντάρουν ξανά στα προϊόντα που ισοπαίδωσαν την παγκόσμια οικονομία αλλά και στις ίδιες πρακτικές. Τα μπόνους, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν περιορίστηκαν. Σημείο αιχμής αυτό και για τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος λέγεται πως απειλεί να αποχωρήσει από τη σύνοδο της ομάδας των 20 στο Πίτσμπουργκ των Ηνωμένων Πολιτειών στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, αν δεν υιοθετηθεί κοινή στάση στο θέμα. Νέες τιμές, νέα εποχή Suzuki. Ήρθε το νέο Alto Ecolife. Επωφεληθείτε τώρα από το μειωμένο τέλος ταξινόμησης και αποκτήστε το μόνο από 8.670 ευρώ. Σε yes. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το καλό βιβλίο είναι μόρφωση. Το καλό βιβλίο είναι εφόδιο ζωής. Το καλό βιβλίο είναι Σαβάλας. Dear Miss Queen, it's me, your big fan, Nikolakis from Greece. I got my index finger in the tavli box while I was playing portes. I missed my proficiency exams, so arrange the second exam, please, Etsy, please. For goodness sakes, Philip, I thought they had City and Guilds in Greece. City and Guilds. Το έγκυρο και φιλικό πιστοποιητικό Αγγλικών με εξετάσεις 6 φορές το χρόνο, ανεξάρτητα προφορικά και γραπτά και εγγραφή έως και 20 μέρες πριν τις εξετάσεις. City and Guilds. Έγκυρο και φιλικό. Ξύπνα, Βασίλη! Η τύχη χτυπά την πόρτα μόνο μια φορά! Ντάντι, η τύχη χτυπάει 36 φορές. 3 στους 4 κερδίζουν! Ξέρεις και το εθνικό, ε! Εθνικό λαχείο. Ένα λαχείο, 36 κληρώσεις με μόλις 6 ανανεώσεις. Γίνεται να μην κερδίσεις. Πρώτος λαχνός, 4 εκατομμύρια. Εθνικό! Η τύχη χτυπάει 36 φορές και πληρώνεις μόνο τις 6. Κατάλαβες? Γίνεται να μην κερδίσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος στη Super League. Οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 του Πανθρακικού στην Κομωτινή. Ο Σεμπαστιάν Λέτο, που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, σημείωσε τον γκολ της αναμέτρησης στο 79ο λεπτό. Νίκη και για την ΑΕΚ, που επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν ο Αστέρας Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ. Ο Εργοτέλης νίκησε την Ξάνθη με 1-0, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε ο Λεβαδιακός του Πανιωνίου. Τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες συμπλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του Πανθρακικού στην Κομωτινή με 1-0. Το γκολ πέτυχε και πάλι ο φορμαρισμένος Λέτο. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν από το 55 με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Κανοτίδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι εμείς, εντάξει, δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά το σημαντικό είναι να παίρνουμε
και νομίζω αυτό είναι που μετράει στη φάση που είναι το πρωτάθλημα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ηρακλή με κεφαλιά του Καφέ στο 14. Λίγο αργότερα, ο Κοβαλεύσκι απέκρουσε το πέναλτι του Μπλάνκο. Οι δύο ομάδες τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής των Σκόκο και Παπαζαχαρία. Όταν πετυχαίνει μια νίκη παίζοντας σχεδόν ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, μπορεί να σε βοηθήσει. Εμείς είχαμε καλή αμυντική συμπεριφορά όταν συνέβη αυτό και καταφέραμε να κρατήσουμε το θετικό αποτέλεσμα για μας. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-1. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με ωραίο γκολ του Φωτάκη στο 48ο λεπτό. Ο Τσέζαρεκ μετά από λάθος του Τσιρίλο έφερε το μάτς στα ίσια στο 62. Ο Εργοτέλης κέρδισε 1-0 τη Σκόντα Ξάνθη με τέρμα του Λεάλ μόλις το πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο Μπάρκογλου σκόραρε κατά της παλιάς του ομάδας στο 72. Οδήγησε τον Λεβαδιακό σε νίκη επί του Πανιωνίου με 1-0. Λίγο νωρίτερα ο Μπλάζιτς είχε αποκρούσει πέναλτι του Ρεκόμπα. Προς το τέλος του μάτς, ο Κουμορτζή αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πόνο στη μέση, ισχυαλγία, οσφυαλγία, κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Νέα τεχνολογία DRX 9000. Τηλεφωνήστε και μιλήστε μαζί μας στο 210-6461-267. 10 χρόνια τώρα στην Ελλάδα, αυτή η θεραπευτική μέθοδος έχει βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς να θεραπευτούν ανώδυνα και αποτελεσματικά. Dear Miss Queen, it's me, your big fan, Nicolaides.